Λοιπόν, πολύ σύντομα, παρά τα παραμύθια της κυβέρνησης, οι δεσμεύσεις παραμένουν. Η εποπτεία παραμένει και είναι αυστηρή εποπτεία, δεν είναι η κλασική εποπτεία. Το νομοθετικό οπλοστάσιο τριών μνημονίων που ψήφισαν τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις και διατήρησαν ακέραιο, παραμένει και είναι σε ισχύ. Και σε αυτό έρχονται να προσθεθούν επιπλέον μέτρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο προϋπολογισμός του 19 προβλέπει 1 δις επιπλέον φόρους από αυτούς που έχουμε πληρώσει. Προβλέπει 2,7 δις φορολογία των Δήμων, για να πάμε και στους Δήμους. Επιπλέον 200 εκατομμύρια παραπάνω από τους Δήμους. Όλα αυτά δημιουργούν ένα ασφυκτικό κουστούμι στο οποίο μας έχουν βάλει και οι προηγούμενοι και οι σημερινοί. Και οι δεσμεύσεις αυτές είναι ιερές για αυτά τα κόμματα που ψήφισαν μαζί μνημόνια και που ακούν τους εταίρους τους να έρχονται και να λένε ως το 22-3,5% ματωμένα πλεονάσματα και ως το 2060 ζήσε μαύρε μου να φας τριφύλι. Κανένας σε δεν αυτό το πλαίσιο. Κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει το ΚΚΕ για λαϊκισμό. Θα επιμείνω. Είναι η άποψή σας. Όχι. Είναι η άποψή μας, έτσι. Το θέμα όμως είναι. Κύριε Παπαδάκη, το ρεαλιστικό. Μάλιστα. Εκεί γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, εμείς έχουμε τη δική μας οπτική γωνία, η Νέα Δημοκρατία τη δική της. Τις οπτικές γωνίες του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τις δείτε από το 12, το 15, στο δημοψήφισμα της Απάτης, στις Κολοτούμπες κλπ. Ας αφήσουμε τις οπτικές. Ας μπούμε στο διατάφτα. Υπάρχει ένα ασφυκτικό πλαίσιο. Υπάρχει. Μπορούμε. Εμείς λέμε μπορούμε. Και αυτό δεν γίνεται με ψέματα και παραμύθια ότι η Ευρώπη αλλάζει, ότι θα χτυπήσω κάτω το τραπέζι. Προϋποθέτει και αλλαγή του συστήματος. Και ότι, όμως, θα χτυπάω τον ΤΕΦ και θα χορεύουν οι αγορές. Δεν προϋποθέτει, κύριε Σοφιανέ, λοιπόν, αλλαγή του όχι συστήματος. Όχι λοιπόν παραμύθιασμα, να μιλήσουμε ανοιχτά καθαρά στο λαό μας, να του πούμε ότι αυτή η χώρα έχει τις δυνατότητες να σταθεί στα πόδια της. Πρέπει να συγκρουστεί όμως και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ΝΑΤΟ. Ξέρετε... Και ιδιαίτερα. Πρέπει να συγκρουστεί με αυτούς που έχουν στα χέρια τους τον πλούτο αυτής της χώρας. Ξέρετε ότι αντικομουνιστής δεν υπάρχει. Είναι και μη με χαρακτηρίστε με το ερώτημά μου. Με το ζόρι μπορείτε να κάνετε κομμουνιστή αυτόν που μας ακούει. Γιατί μπορεί να πει, ωραία τα λέει ο Σοφιανός, αλλά αυτός, μου λέει να γίνω ο κομμουνιστής. Αυτός που μας ακούει, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να σκεφτεί πόσα χρόνια θα διαλέγει ανάμεσα στο μικρότερο κακό. Πόσα χρόνια θα κατεβάζει τις απαιτήσεις του. Πόσα χρόνια οι χείρες θα διεκδικούν τα αυτονόητα, τα σχολεία τα αυτονόητα. Οι δρόμοι, τα αυτονόητα. Αυτός ο λαός λοιπόν, πήγε, αν θέλει να βάλει τα αυτονόητα μπροστά και επειδή πάμε για εκλογές, να απαντήσει στα κάλπικα διλήμματα με την επιλογή της ρήξης που είναι το ΚΚΕ. Κύριε Σοφιανέ. Εκτός από τον Πολάκη και τον Γεωργιάδη, υπάρχει μια σκληρή πραγματικότητα η οποία δεν εξοραίζεται με τα παραμύθια του Μαξίμου. Αυτό, επειδή μιλάμε για δημοσκοπήσεις, αποτυπώνεται ένα μεγάλο ποσοστό που λέει κανέναν από τους δυο. Έτσι, δεν αμφισβητείτε αυτό. Αυτός ο κόσμος λοιπόν που έχει καταλάβει. Το κανένας από τους δύο. Αυτός ο κόσμος λοιπόν που έχει καταλάβει ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ φοράν την ίδια φανέλα που η στάμπα της λέει Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, κεφάλαιο, εφοπλιστές, σαν αυτούς που συναντήθηκε ο κύριος Τσίπρας χτες και αρνήθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση την κατάργηση του άρθρου 107 που προβλέπει τα προνόμια των εφοπλιστών. Αυτός ο κόσμος λοιπόν που λέει κανένας από τους δυο μπορεί να κάνει την πραγματική διαφορά με ΚΚΕ στις κάλπες που έχουμε το Μάη. Γιατί το Μάη έχουμε εκλογές, δημοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές. Και αν ψηφίζει Αθήνα, και μπορεί. Αν ψηφίζει Αθήνα, και μπορεί. Τη λαϊκή συσφύρωση.